Και πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μια εντυπωσιακή σύλληψη το μεσημέρι στο κέντρο τη Αθήνα από την Αντιδρομοκρατική Υπηρεσία. Μιλάμε για έναν 34χρονο Ιρακινή καταγω... ε, καταγωγή που είναι κατηγορούμενο για συμμετοχή στον ISIS. Ακριβώ. Είχε υποβάλει μάλιστα δύο φορέ έτοιμα για τη χορήγηση ασύλου ο 34χρονο Ιρακινό, ο οποίο πέρασε παράνομα στην Ελλάδα το 2018 μαζί με τη γυναίκα του και τα τέσσερα του παιδιά. Αφού μάλιστα απορρίφθηκαν τα δύο συγκεκριμένα αιτήματα, προχώρησε σε ένα ακόμα στο διοικητικό πρωτοδικείο, ζητώντα άσυλο για ανθρωπιστικού λόγου. Ξένε υπηρεσίε ενημέρωσαν πριν από περίπου ένα μήνα τι ελληνικέ αρχέ για την δράση του. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών μπόρεσε να ταυτοποιηθεί η σχέση του με το Ισλαμικό κράτο μέσα από ένα βίντεο του 2014 που εξυμνεί τον Άισι. Η Αντιδρομοκρατική κατάφερε τελικά το μεσημέρι να τον εντοπίσει έπειτα από πολυήμερε έρευνε σε σπίτια στο κέντρο τη Αθήνα, στα οποία διέμεναν μετανάστεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.